ξεκινήσουμε από την κατάσταση υγείας του Κωνσταντίνου. Ο Κωνσταντίνος βρίσκεται. Όχι, θα πάμε στις καταθέσεις. Να πούμε ότι βρίσκεται σε σταθερή αλλά κρίσιμη κατάσταση. Πάμε λοιπόν να περάσουμε στις καταθέσεις. Mm-hmm. Η αστυνομία, η τροχέα έφτασε στο σημείο όπου έγινε το τροχαίο, στην λεωφόρο Βουλιαγμένης και στο ύψος της οδού Ζεφύρου. Από εκεί λοιπόν έχουν πάρει κατάθεση. Έχουμε από τον φτιάξει οδηγό. Λοιπόν ένα γράφημα. Έχουμε το φτιάξει ένα πίσω. Γράφημα που φαίνεται ακριβώς που έχει γίνει το τροχαίο. Είναι λοιπόν στη λεωφόρο Βουλιαγμένης και Ζεφύρου. Βλέπουμε λοιπόν το λεωφορείο ότι κινούνται στη μεσαία ή δεξιά λωρίδα. Κατά πάσα πιθανότητα στη μεσαία, λένε οι αστυνομικοί. Ο Κωνσταντίνος κινούταν στην αριστερή λωρίδα. Τώρα, τι γίνεται. Θέλοντας και οι δυο να πάνε προς την οδό Καλύμνου για να βγουν στην Βάρη, για να πάει ο Κωνσταντίνος στο σπίτι του και το λεωφορείο στην πορεία του, ο οδηγός του λεωφορείου φαίνεται ότι κάνει έναν ελιγμό προς τα αριστερά. Ο Κωνσταντίνος με τη μηχανή προσπάθησε να τον αποφύγει, ωστόσο δεν μπόρεσε και έτσι βρέθηκε κάτω στο κράσπεδο. Βλέπουμε την σύγκρουση που γίνεται από τη μέση και πίσω στην ουσία. Ο οδηγός αυτό που είπε στην κατάθεσή του είναι ότι άκουσε ένα μπαμ, ένα δυνατό θόρυβο και δεν κατάλαβα, σταμάτησα, κατέβηκα κάτω και είδα τον οδηγό πεσμένο, προσπάθησα να βοηθήσω. Ουσιαστικά όσο από ό,τι μπορούσα. Καταλαβαίνουμε στρίβει αριστερά το λεωφορείο. Έκανε έναν ελιγμό, περίεργο το λεωφορείο. Αυτό τώρα που ψάχνουν οι αστυνομικοί mm-hmm. είναι να δούνε, είναι τρία τα ερωτήματα. Με τι ταχύτητα κινούνταν και τα δύο οχήματα και η μηχανή και το λεωφορείο, αυτό θα το δούνε και από τις κάμερες που υπάρχουν στο δρόμο. Το δεύτερο λοιπόν ερώτημα που είναι πάρα πολύ σημαντικό είναι αν ο οδηγός του λεωφορείου άναψε φλας για να στρίψει. Έτσι ώστε να μπορέσει να καταλάβει ο Κωνσταντίνος ότι ήθελε να στρίψει. Το τρίτο στοιχείο που ψάχνουν οι αστυνομικοί είναι αν υπήρξε αλκοόλ τόσο στο αίμα του Κωνσταντίνου όσο και στο αίμα του οδηγού. Έχει γίνει δειγματοληψία στον Κωνσταντίνο. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έχουμε, δεν βρέθηκε αλκοόλ. Δεν έπινε. Ούτε και στον οδηγό βρέθηκε αλκοόλ. Τώρα θα σχηματιστεί η δικογραφία η οποία θα φτάσει μέχρι τον εισαγγελέα. Περιμένουν τους πραγματογνώμονες να φτάσουν στο σημείο, να βγάλουν και αυτοί τα δικά τους πορίσματα και έτσι μέσα σε δύο μήνες να έχουμε το τι ακριβώς συνέβη. Δύο μήνες, τόσο πολύ. Τόσο πάει συνήθως. Τόσο, ένα-δύο μήνες. Από τη στιγμή που ο Κωνσταντίνος δεν μπορεί να δώσει κατάθεση προς το παρόν τουλάχιστον, έτσι θα είναι η διαδικασία. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Ανθή μου. Οπότε ούτως ή άλλως θα έχουμε